Xperia Z3, η τελευταία ναυαρχίδα της Sony, η οποία ανακοινώθηκε από την εταιρεία τον περασμένο Σεπτέμβρη κατά τη διάρκεια της IFA στο Βερολίνο και κυκλοφόρησε πρόσφατα και στην ελληνική αγορά. Έχει κανένα μήνα που κυκλοφορεί και είναι ουσιαστικά το τελευταίο τηλέφωνο της σειράς Xperia Z, το πιο πρόσφατο, το πιο καινούριο, το πιο high-end που κυκλοφορεί από τη Sony όσον αφορά τα smartphones με λειτουργικό Android. Ουσιαστικά, όσοι έχουν πιάσει τα χέρια τους το Xperia Z2, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές, τουλάχιστον όχι οπτικά, τουλάχιστον στο εσωτερικό, ας πούμε, και στο hardware που χρησιμοποιεί, γιατί οπτικά η Sony έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ούτως ώστε σε πρώτη φάση να συμμαζέψει αρκετά τη συσκευή. Και τόσο το Z1 όσο και το Z2 ήταν αρκετά μεγάλα όσον αφορά τις διαστάσεις τους, δηλαδή παρόλο που η οθόνη είναι 5,2 inches, ήταν πιο μεγάλες συσκευές. Εδώ πέρα η Sony κατάφερε να μαζέψει, τα borders δεξιά και αριστερά από την οθόνη είναι πολύ μικρά. Πάνω και κάτω από τον οθόνη είναι επίσης σχετικά περιορισμένα, δεν είναι τόσο μεγάλα όσο σε παλαιότερες, σε προηγούμενες συσκευές της Sony. Και ταυτόχρονα έχει καταφέρει και έχει λεπτύνει αρκετά και τη συσκευή και έχει αλλάξει και τη σχεδίαση. Η σχεδίαση μέχρι τώρα ήταν τελείως τετραγωνοποιημένη. Εδώ πέρα η Sony όμως έχει χρησιμοποιήσει μια σχεδίαση που έχει πολύ. Έτσι, ομαλοποιημένες τις γωνίες, είναι πιο πολύ κυκλικές οι γωνίες παρά κλασικές γωνίες. Το πολύ λεπτό πάχος εξακολουθεί να έχει το μεταλλικό frame ουσιαστικά, δηλαδή όλο αυτό το γύρω-γύρω-γύρω από τη συσκευή που κρατάει το πίσω και το μπροστά μέρος στην οθόνη, δηλαδή και το πίσω μέρος είναι μεταλλικό. Υπάρχει η οθόνη μπροστά που είναι 5,2 inches Full HD, πολύ καλής ποιότητας. Προφανώς IPS δεν είμαι σίγουρος, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, πολύ καλά χρώματα και τέτοια πραγματάκια. Γυάλινο είναι και το πίσω μέρος, όλο το πίσω μέρος της συσκευής είναι γυάλινο, έτσι. Δεν ξέρουμε πόσο καλό είναι όσον αφορά στην αντιχαρακτική προστασία και αν μετά από πολλή χρήση και κακή χρήση μπορεί να αρχίσει να γρατζωνιέται. Όμως, όσο το χρησιμοποιώ εδώ και μια εβδομάδα περίπου, δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοια προβληματάκια. Τώρα, τι έχει από πλευράς θυρών. Εδώ στην δεξιά πλευρά είναι το power button στρογγυλό μεταλλικό στο κέντρο εδώ πέρα για να μπορείς όταν το έχεις με το χέρι σου εδώ πέρα να μπορείς να το χρησιμοποιείς εύκολα, να την ανοίγεις και να κλείνεις την συσκευή. Ακριβώς από κάτω είναι το volume control, πάλι. Εδώ πέρα βρίσκεται για τα αυξομοίωση της έντασης του ήχου και αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι που είναι κάτω εδώ πέρα δεξιά είναι για τον έλεγχο της κάμερας και μάλιστα με το που θα το πατήσουμε, θα το δείξουμε εδώ πέρα λιγάκι, με το που θα το πατήσουμε ουσιαστικά ξυπνάει η συσκευή, ανοίγει η κάμερα και μπορείς επιτόπου να βγάλεις φωτογραφία. Είπαμε, είναι πάντα ευχάριστα τέτοιες προσθήκες, ειδικά για όσους βγάζουν πολύ συχνά φωτογραφίες με το κινητό τους. Η κάμερα που έχει το Xperia Z3 είναι ίδια με το Z2, ουσιαστικά είναι 20 MP φακός τη σειρά G τη Sony με τον αισθητήρα να έχει μέγεθος 1 προς 2 τρίτα της ίντσας, το οποίο σημαίνει ότι είναι αισθητήρας που προέρχεται από κανονικές φωτογραφικές μηχανές τη Sony. Το flash όμως είναι απλό LED flash, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, με αποτέλεσμα το βράδυ πρώτον να καίει τα πρόσωπα όταν είναι πάρα πολύ κοντά και σε μεγαλύτερη απόσταση να μην φωτίζει τόσο πολύ. Αλλά γενικότερα οι φωτογραφίες που βγάζει είναι αρκετά καλές και υπάρχουν και πάρα πολλά κολπάκια όσον αφορά στο τι μπορούμε να κάνουμε με τη φωτογραφική μηχανή, κάτσε να την ενεργοποιήσουμε εδώ πέρα, έτσι, μπράβο. Υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα όσον αφορά τη φωτογράφηση. Υπάρχει Superior Auto που είναι πλήρως αυτόματη λειτουργία, manual ρύθμιση, Sound Photo AR Fan εδώ πέρα έχει πλάκα, τα έχουμε δει και στις προηγούμενες ουσιαστικά λύσεις της Sony. Δυνατότητα 4K βίντεο, όπου ουσιαστικά μπορούμε να τραβάμε βίντεο σε ανάλυση 4K και να τη δούμε μετά το βιντεάκι αυτό σε αντίστοιχα σε αντίστοιχη τηλεόραση 4K με την υψηλότερη δυνατή ανάλυση. Νομίζω υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά στον χρόνο που μπορείς να τραβήξεις βίντεο, κυρίως γιατί λόγω της επεξεργασίας που γίνεται από τον επεξεργαστή και όλο το κομμάτι της κάμερας θερμαίνεται λίγο παραπάνω η συσκευή. Αλλά άμα δεν έχει πολύ κρύο, μπορεί να ξεπεράσει τα 5 λεπτά. Και τέλος πάντων, 5 λεπτά ούτως ή άλλως θα γεμίσουν τη μνήμη που έχει μέσα στα 16 GB σχετικά γρήγορα το 4K. Χρειάζεται πάρα πολύ χώρο. Μπορείτε όμως να βάλετε κάρτες μνήμης microSD εδώ. Έτσι, υπάρχει θέση ειδική για να βάλουμε κάρτες μνήμης microSD πίσω από αυτό το καπάκι εδώ μέσα, καθώς και εδώ δεξιά υπάρχει και για το σημάκι, η θύρα εδώ πέρα μπαίνει το σημάκι microSIM. Και από την άλλη πλευρά εδώ υπάρχει ένα ακόμα καπάκι, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα και αυτό το ανοίγουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι η θύρα USB. Τώρα γιατί έχουμε αυτά τα καπάκια, γιατί όπως όλα τα τηλέφωνα της Sony, τα τελευταία από το Xperia, το Z, το πρώτο μέχρι το Z3 που είναι αυτό εδώ πέρα, είναι αδιάβροχο, μπορεί να μπει μέσα στο νερό, να το πάρεις, να το βουτήξεις κανονικά μέσα στο νερό, χωρίς να έχει το παραμικρό πρόβλημα. Δεν είναι αδιάβροχο για να το έχεις πάντα μαζί σου μέσα στο μαγιό όταν θα έρθει το καλοκαίρι, δεν προβλέπει τη χρήση στη θάλασσα, αν και άμα το ξεχάσεις δεν θα έχεις πρόβλημα, θα συνεχίσει να λειτουργεί. Όμως είναι αδιάβροχο και είναι καλύτερα τα specs του
του όσον αφορά την αδιαβροχοποίηση και την προστασία από την σκόνη σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο που ήταν IP67. Αν νομίζω αυτό είναι IP68, αντέχει νομίζω μια μισή ώρα κάτω από το νερό σε βάθος μέχρι ένα μέτρο. Εντάξει, μια χαρά είναι τέλος πάντων. Υπάρχει και μπροστινή κάμερα εδώ πέρα η οποία κάνει την δουλειά της μια χαρά για να βγάζουμε τις φωτογραφίες μέχρι τα selfies μας όσοι αρέσκονται σε τέτοιες λειτουργίες. Κάτσε να ξαναφέρω εδώ πέρα την καμερούλα και να την γυρίσω. Να το, έτσι, έρχεται το φως από πάνω και δεν κάνει, τα καταφέρνει καλά εδώ πέρα. Τέλος πάντων, και από εκεί πέρα, όσον αφορά στο hardware, στα εσωτερικά του δηλαδή, έχουμε παραπάνω κάτω το hardware που είναι στο Xperia Z2, Snapdragon 801 επεξεργαστής, όμως σε λίγο υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με το Z2, 3 GB μνήμης, ό,τι πρέπει δηλαδή για να μην έχει κανείς πρόβλημα να τρέχει το Android πολύ γρήγορα και όπως μπορείτε να το δείτε και εδώ πέρα, μια χαρά το μενού τρέχει χωρίς προβλήματα, χωρίς κανένα θέμα lag. Έτσι, όσο το έχουμε δουλέψει, δουλεύει εξαιρετικά. Έχουμε τρέξει κάποια benchmarks εδώ για να δούμε τι παίζει με τις επιδόσεις και τα σχετικά. Και μπορούμε να δούμε εδώ πέρα το αποτέλεσμα στο 3D Mark, το οποίο δείχνει 17.857 στο 3D Mark. Πολύ γρήγορο το υποσύστημα γραφικών για να παίζετε τα παιχνιδάκια σας χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αυτονομία αρκετά καλή, με μπαταρία έτσι, αρκετά μεγάλη, η οποία βέβαια δεν είναι αποσπόμενη, δεν μπορείτε. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση στο πίσω μέρος της συσκευής. Είναι ένα κλασικό high-end smartphone, απλά κυκλοφορεί πολύ σύντομα σε σχέση με το προηγούμενο, το οποίο βγήκε, ανακοινώθηκε τον Φλεβάρι και κυκλοφόρησε το Μάρτι, Απρίλιο εκεί πέρα. Οπότε ουσιαστικά έχετε 6 μήνες μετά από το προηγούμενο. Δύσκολα κάποιος που πήρε το Z2 θα πάει να το δώσει πίσω ή θα το κρατήσει ή θα το δώσει ένα φίλο του για να πάει να πάρει το Z3. Ούτως ή άλλως το Z4 είναι πάρα πολύ κοντά από ό,τι φαίνεται, γιατί μάλλον θα το ανακοινώσει είτε στη CES τον Γενάρη στο Las Vegas, είτε το Φλεβάρι στο Mobile Congress στη Βαρκελόνη. Η Sony έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί, να κάνει αυτή την πολύ επιθετική τακτική όσον αφορά στο λανσάρισματα συσκευών με δύο high-end συσκευές τον χρόνο σε εξάμηνη βάση, ούτως ώστε να έχει να αυξήσει τα μερίδια στην αγορά. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, όπως και να έχει, βελτιώνει κάθε 6 μήνες τις συσκευές και βγάζει μια καινούρια συσκευή με μικρές αλλαγές σχέση με την προηγούμενη, αλλά πάντα σημαντικές βελτιώσεις. Αυτό είναι το Xperia Z3 από τη Sony. Το έχω σε λευκό, νομίζω κυκλοφορεί και σε μαύρο. Η τιμή είναι πάνω από τα 700 ευρώ, κλασικά, όπως είναι όλα τα smartphones, που μπορεί να είναι και 699. Τέλος πάντων, κάπου εκεί, γύρω στα 700 ευρώ. Αδιάβροχο, με καλή κάμερα. Α, και για να κλείσουμε έτσι, το πιο ωραίο χαρακτηριστικό από όλα είναι το γεγονός ότι είναι το πρώτο smartphone μαζί με το Z3 το μικρό που υποστηρίζει τη λειτουργία Remote Play για το PlayStation 4. Εδώ πέρα είναι και το εικονιδιάκι. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το εικονιδιάκι που λέει Remote Play σημαίνει, τώρα δεν έχω συνδεδεμένο PlayStation 4, ότι μπορώ από εδώ να συνδεθώ με ένα PlayStation 4 που είναι στο χώρο μου, είτε και μέσω ίντερνετ, δεν χρειάζεται να απαραίτητα στο χώρο μου, και να παίξω τα παιχνίδια του PlayStation 4 στην οθόνη του Xperia Z3, είτε με πλήκτρα που εμφανίζονται πάνω στην οθόνη, πλήκτρα αφής, είτε συνδέοντας ένα DualShock 4, λειτουργία την οποία θα ενσωματώσει η Sony και σε άλλες συσκευές στο μέλλον τη σειρά Xperia. Νομίζω το Z2 είναι το επόμενο, με ειδικά firmware updates, και είναι λειτουργία που ουσιαστικά αφορά μόνο αποκλειστικά συσκευές της Sony, είτε μιλάμε για κινητά είτε για tablet. Xperia Z3 λοιπόν, ωραία πραγματάκια για όσους ενδιαφέρονται έτσι και είναι πολύ tech guys και τους αρέσουν τα ωραία γκατζετάκια.